Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάλα με τον Χριστόδουλο Θεοδωρίκα, να μιλήσουμε για τον Μπάς Γιάννενα και όχι μόνο, κυρίως για τον Μπάς. Χριστόδουλε, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και απόψε. Δύσκολα τώρα, πολύ δύσκολα. Ήταν δύσκολα, πάει ακόμα πιο δύσκολα. Εδώ μετά το 3-2 στο Περιστέρι, για πες, κάνε ένα πρώτο. Κοίταξε, Αντίση Βλάση. Έτσι κι αλλιώς δύσκολα τα πάντα για τον Μπάς Γιάννενα. Εγώ θα το πω, θα κάνω ένα γενικό σχόλιο. Για πες. Εγώ και στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική εκεί ήμουν. Εντάξει, αυτό έτσι είναι. Όλοι εντάξει, είμαστε και εσύ εκεί ήσουν. Εμείς θα είμαστε εκεί. Είμαστε πάση. Αυτοί που θα χάσουν. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Σε κάθε περίπτωση που όπως ναι. Λες, είναι ο μεγαλομέτωχος ο οποίος αυτή τη στιγμή όταν θα πέσει στη Β' και στη Γ' Εθνική δεν θα έχει τα έσοδα των 4 εκατομμυρίων ευρώ που θα είναι παραπάνω. Οι παίχτες οι οποίοι δεν θα έχουν. Μάλλον θα έχουν στο βιογραφικό τους ότι έχουν έναν υποβιβασμό και θα είναι παίχτες τη Super League 2, όχι τη Super League 1. Αυτοί θα χάσουν. Εμείς δεν χάνουμε τίποτα. Ναι, κάποιοι μισή. Θα εξαφανιστούν από εδώ, αλλά. Ναι, θα φύγουν, θα κάνουν, θα ράνουν και δεν μας νοιάζει κιόλας. Ας πάνε στο όπου γουστάρει ο καθένας. Εμείς θα είμαστε εκεί. Εμείς θα είμαστε στα τσιμέντα, όπως ήμασταν πάντα στα τσιμέντα. Μπορεί να έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον οπαδικό για μας. Γιατί θα μπορούμε να πάμε τις εκδρομούλες μας, να κάνουμε να βγάλουμε τα γούστα μας. Αλλά δεν μπορεί ο ΠΑΣ να παίζει με τα χωριά. Ο ΠΑΣ είναι να παίζει με τις μεγάλες ομάδες. Δεν το κουστάρω εδώ. Τρελαίνομαι, το σκέφτομαι και δεν κουστάρω. Για να παίξει με τις μεγάλες ομάδες θα πρέπει να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Ναι. Θα πρέπει να καταλάβει τη σημασία που έχει ο κάθε αγώνας. Θα πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει τεράστιο brand name. Δεν είμαστε Κηφισσά. Δεν είμαστε Βόλος. Ο Βόλος είναι μια απρόσωπη ομάδα. Αν ήταν Ολυμπιακός Βόλου ή Νίκη Βόλου, μπορούσαμε να συζητήσουμε κάτι. Να το συζητήσουμε, ναι. Ναι, κάτι. Πολύ αλλά λίγο. Από το Βόλο τώρα των 50 από το Βόλο, οπαδών. Τον όχι, 50, είναι μια ομάδα η οποία είναι μια ομάδα φάντασμα, την οποία την έφτιαξε ο Μπέος, ο οποίος έρχεται από τους Ποσειδώνες, από εδώ, από εκεί, από την Κατερίνη. Τέλος πάντων, εκεί. Που θα πρέπει να σταθούμε είναι φυσιά, ότι. Κυφισιά, το έχουμε πει τόσες φορές. Μπάλα στην πρώτη. Δεν υπάρχει κυφισιά. Κυφισιά είναι τένις. Και τένις μόνο. Τένις, τα έχουμε πει αυτά. Τέλος. Να μην είναι κυφισιά, ναι. Θα πέσουμε εμείς τώρα. Τένις, καλό φαγητό, ακριβό φαγητό. Ναι. Πολύ κυριλέ φαγητό. Μέχρι εκεί είναι. Μέχρι εκεί. Τώρα εμείς, να πέσουμε εμείς ποτέ. Απέφτουμε εμείς τώρα και θα μείνει κυφισιά. Εδώ δύσκολα τώρα θα μείνουμε στην κατηγορία Χριστόδουλου. Κοίταξε, δύσκολα. Πολύ δύσκολα θα μείνουμε. Δύσκολο δεν είναι τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 βαθμούς. Αδύνατο δεν είναι τίποτα. Αλλά εντάξει, μικρή πιθανότητα έχουμε να. 4 βαθμούς διαφορά από το Βόλο και από την Κηφισσά και τους παίζουμε και τους δύο. Αν έχουμε τα ούμπολα που λέγαμε παλιά. Ναι, μίλες έτσι. Ναι, ούμπολα εντάξει, είναι μια έκφραση η οποία είναι χαρακτηριστική. Τα κότσα τέλος πάντων. Τα κότσα, ναι, κότσα είναι. Ωραίος, ναι. Λοιπόν, αν έχουμε τα κότσα που όπως λέγαμε παλιά, κερδίζουμε το Βόλο και την Κηφισσά και είμαστε στον ένα βαθμό και από τις δύο ομάδες. Γιατί τους παίζουμε και τους δύο. Αν τους κερδίζουμε και τις δύο, θα είμαστε στον ένα βαθμό. Θέλω να μου το αναλύσει αυτό. Εγώ είμαι πραγματικά, θέλω να είμαι αισιόδοξο μαζί σου. Κάνουμε συζητήσεις, εσύ βγάζεις μια αισιοδοξία. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Αλλά τώρα εδώ να έχουμε και λίγο ρεαλισμό. Τώρα εδώ είδαμε την ομάδα. Εδώ μεταξύ να πω ότι είχαμε και μια άσχημη είδηση τώρα τελευταία στιγμή. Ο Τούτου έχει ρίξει πρόσθετη ουχιαστού. Σε μια φάση. Καλό παίχτη, σε μια φάση. Να τα λέμε και αυτά που δεν σφυρίχτηκε ούτε φάουλ. Ούτε φάουλ. Ούτε φάουλ. Γιατί πήγε τον κλάδι του άλλου από πίσω και δεν σφυρίξει φάουλ. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι η Χριστοβασίλη. Θα έρθουν στα Γιάννενα. Οι πληροφορίες λένε ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Πολυπόθητη. Από αυτό που λέγαμε από τα Χριστούγεννα. Πολυπόθητη. Από τον Χριστοβασίλη, από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τον γιο του αείμνηστου Γιώργου Χριστοβασίλη, να μας πει τι σκέφτεται, να μας πει πώς φτάσαμε ως εδώ, να μας πει γιατί φτάσαμε ως εδώ. Και αυτός χάνει, όπως λες. Χάνει. Αυτός χάνει. Η οικογένεια Χριστοβασίλη χάνει χρήματα κανονικά. Γιατί φτάσαμε εδώ, γιατί αργήσαμε να αλλάξουμε προπονητή. Γιατί αργήσαμε να κάνουμε μεταγραφές, όλα αυτά έχουν ευθύνες, έχουν ονοματεπώνυμο. Λέγονται διοίκηση. Οι ευθύνες που έχει η διοίκηση είναι τεράστιες φέτος. Εννοείται. Όχι μόνο αυτό, Βλάση. Κοίταξε να δεις τώρα. Αν θέλουμε να πούμε ότι η ομάδα θα πουληθεί, άλλη θα είναι η αξία πώλησης στη Super League 1 και άλλη στη Super League 2. Δεν το συζητάμε. Και εκεί χάνουν πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια. Super League 2 δεν θα δώσει κανένα φράγκο. Ναι. Ακούς φήμες για. Ακούγονται φήμες. Υπάρχουν 4, 5, 6, 7, 10 προτάσεις. Το θέμα δεν είναι αν θα πουληθεί η ομάδα ή όχι. Το θέμα είναι να αλλάξουμε όλη μας την νοοτροπία. Γιατί δεν θα πρέπει να. Εγώ έχω συζητήσει με έναν από τους υποψήφιους επενδυτές. Γιαννιώτη. Όχι. Μάλιστα. Όχι, από Υπηρώτη. Τέλος πάντων. Ωραία. Ο οποίος μου λέει ότι. Τι λέει. Φοβάται το βρίσιμο. Ναι.
Θα την πάρουμε την ομάδα, λέει, θα μας βρήσουν μετά από 4-5 χρόνια πάλι. Μπορεί να φάμε το βρήσιμο της ζωής μας. Λέει να βάλουμε και τα χρήματα και να μας βρίσουν. Να βάλουμε και τα χρήματάκια μας και να μας βρίσουν όλα τα κάνουν. Καλύτερα να την πάρουμε μετά από 2-3 χρόνια, 4-5 χρόνια που θα είναι στο τέλμα της Β' Εθνικής η ομάδα. Να μας δουν σαν σωτήρες παρά να την πάρουμε τώρα. Αυτή ήταν η κουβέντα τους. Σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη. Ναι, σωστό είναι αυτό. Σαν οπαδοί, σαν φίλαθλοι, σαν τα πάντα έχουμε και εμείς. Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον γιατί το brand είναι ισχυρό. Δεν έχουμε εγκαταστάσεις αθλητικές, αυτό είναι μειονέκτημα. Αλλά το brand είναι τόσο δυνατό που υπάρχει ενδιαφέρον. Για είναι το όνομα, ρε Βλαστά. Εντάξει, δεν είναι το όνομά μας. Εμείς τώρα και στη Β' Εθνική να πάμε, τώρα θα πάμε σε μάτς και μπορεί να φτάσουμε σε ένα μάτς εκτός έδρας και να έχουμε 1.000-1.500 άτομα. Έτσι, έτσι. Που 1.500 άτομα οι άλλοι δεν το έχουν στο καλύτερο του δέντρο. Είναι όνομα δυνατό που μετράει και στην Αθήνα. Μετράει και στην Αθήνα πολύ το όνομα. Παντού. Γιατί υπάρχουν πολλοί πυρώτες εκεί και στηρίζουν ΠΑΣ. Μετράει το όνομα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Θέλεις να πεις κάτι για τον αγώνα με τον Ατρόμητο που χάσαμε. Πόσες ευκαιρίες χάσαμε. Τι να πω τώρα. Τι να πούμε. Ένα μάτς που θα μπορούσε να ήταν 2-3-4-0, ξαφνικά το χάνουμε. Ναι. Κρίμα μας. Τίποτα άλλο. Δύο φορές ισοφάρισε, κυρίες και κύριοι, ο Παζιάννα και έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες. Όμως κατάφερε να χάσει από τον Ατρόμητο στον Περιστέρι με 3-2. Αυτά είναι γνωστά. Η άμυνα του ΠΑΣ ήταν παιδική χαρά, γνωστό και αυτό, και δεν ήταν η πρώτη φορά, δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι. Τώρα είμαστε. Λοιπόν, δίκιο έχει ο Αλέκος. Είμαστε με διαφορά. Οι χειρότεροι ομάδες κατηγορίες όπως εξελίγουν τα αποτελέσματα. Να πω κάτι άσχετο τώρα πριν πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Να πω εντελώς άσχετο, μην το λαμβάνει κανένας υπόψη του. Ο Σπανός είναι από την Πρέβεζα, είναι η Πυρώτης, έτσι, και υποστηρίζει ΠΑΣ Γιάννενα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στο Όδουλε ότι κυκλοφορούσε με κασκόλ. Ο πατέρας του Σπανού, ναι, είναι φόλο ΠΑΣ Γιάννενα. Είχαμε έναν, τον είχα DJ χρόνια στο μαγαζί και μετά πήγε ειδικός φρουρός και έτυχε όταν ήρθε ο Σπανός στην Ελλάδα, τον φρουρούσε στο νοσοκομείο. Και είχε κασκόλ του Παζιάννα επάνω στο αυτοκίνητο. Όχι, στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο. Κανονικά. Λοιπόν, Περβεζάνος, λοιπόν, υπηρώτης. Εντάξει, υπηρώτης. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι ο άλλος υπηρώτης ή τι θα είναι ο άλλος. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, Βλάση. Το θέμα είναι τι κάνει η διοίκηση, τι κάνει τα τεράστια λάθη που μπορούν να υπομισθούν οι άνθρωποι που φέρουν την. Τις διοικητικές ευθύνες, γιατί μιλάμε για τεράστια λάθη αυτή τη στιγμή. Και δεν μιλάμε μόνο σε επίπεδο παιχτών ή ποδοσφαιριστών. Μιλάμε δομή, και σε επίπεδο στελέχωσης, έτσι. Σε δομή, όλη τη δομή της ομάδας. Δεν γίνεται, εγώ το έχω πει 100.000 φορές, δεν γίνεται αυτή η ομάδα, αυτή εκτός από το Φόντα τον Βρόσγο, ο οποίος είναι ικανότητος σε αυτό που κάνει, όλοι οι υπόλοιποι είναι να μην πω. Να μην την πω την έκφραση. Όλοι οι υπόμενοι από τα αποτελέσματα τώρα. Από τα αποτελέσματα. Εκ των αποτελέσματος. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή νομικό τμήμα στην ΠΑΕ. Τίποτα δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διαφημιστικό τμήμα στην ΠΑΕ. Θέλει ο Βλάς να βγάλει μια διαφήμιση. Σε ποιο θα πάει. Δεν υπάρχει. Σε ποιο θα πας, Βλάς. Θα πας σε κανέναν. Σε ποιο θα πας. Μάλιστα. Σε ποιο θα πας. Θα πας στον γενικό αρχηγό. Σε ποιον θα πας. Θα πας στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Σε ποιον θα πας. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Εκεί αυτή τη στιγμή η ομάδα χάνει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά. Είσαι σαφής, Χριστόδουλε. Πάρα πολλά έσοδα. Από τη στιγμή που χάνεις έσοδα, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Χάνεις τα έσοδα και δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Εκ του αποτελέσματος, ουσιαστική ανικανότητα αυτής της διοίκησης να έχει μια μεγάλη ομάδα. Στη διαχείριση. Στη διαχείριση. Δεν μπορεί να έχει αυτή η διοίκηση να διαχειριστεί, να διοικεί τον ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν γίνεται. Δεν όχι. Γίνεται. Έχει τεράστιες ευθύνες. Και τα έχουμε πει ότι έχει τεράστιες ευθύνες στο πότε έδιωξε τον προπονητή, στο πότε πήρε καινούργιο προπονητή, στο πότε έκανε τις μεταγραφές. Αν θα έπρεπε να τις κάνει πιο γρήγορα ή πιο αργά. Και εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που λέω κάτι που συνήθως θα ήθελα να το πω μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Είμαι και εγώ το ίδιο, αλλά να όμως. Ναι, φαίνεται το τέλος μπροστά μας. Πνιγόμαστε. Φαίνεται το τέλος μπροστά μας. Έρχεται τώρα ο Πάγκος και το μόνο που έχουμε για τον Πάγκο παίρνει μια κίτρινη κάρτα. Κάτσε ρε φίλε. Ποιο είναι το μέγεθος ενός γενικού αρχηγού, κάποιον που είναι στον Πάγκο. Έχουμε ένα μέγεθος, να σου πω εγώ τον Τάσο για παράδειγμα. Που τον Τάσο έχουν τεράστιες διαφωνίες για το πώς συμπεριφέρθηκε στον ΠΑΣ Γιάννενα. Έχουμε ένα τέτοιο παίκτη. Έχουμε ένα προπονητή που να είναι δίπλα στην ομάδα στην φάση που είναι ο Τάτσης. Πήγε στην Παναχαγή και την ανέστησε. Δεν τα έχουμε αυτά τα πράγματα. No.
Δεν έχουμε αυτές. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτά που δεν έχουμε. Και... περισσότερα θα πούμε στο τέλος των play-out, αλλά να πούμε, φτάσαμε στο τέλος του πας. Φτάσαμε στο τέλος του πας. Στη μέση είμαστε και λέμε αυτά τα πράγματα για να ξυπνήσουν κάποιοι και να αναλάβουν τις ευθύνες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο Βλάσης είναι στον πάγκο και φάει την κίτρινη κάρτα. Δεν με νοιάζει κιόλας. Τι με νοιάζει, έφαγε κίτρινη κάρτα ο Βλάσης. Δεν με νοιάζει. Μαζί σου. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει αυτή η ομάδα να είναι μαζεμένη. Να πάει εκεί πέρα που έχει καπακώσει την μπάλα ο τερματοφύλακας, αν είναι μέσα ή έξω από τη γραμμή, και να πάει ο Τζίμας να έχει το καθαρό μυαλό και να τη βάλει μέσα την μπάλα. Γιατί την έχει εκεί, στο γρασίδι. Έχει το δικαίωμα να τη σπρώξει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό κάποιος πρέπει να το μάθει. Κάποιος πρέπει να το πει. Μάλιστα. Κάποιος πρέπει να πει στον Τζίμα, στον κάθε Τζίμα, στον Βλάση, στον Χριστόδουλο, πώς παίζεται το ποδόσφαιρο. Για να δούμε τι θα πούν την Παρασκευή. Όπως λένε, να το ξαναπώ, όπως λένε πληροφορίες, την Παρασκευή ο πρόεδρος εδώ, ο Χριστοβασίλης, ο γιος Χριστοβασίλη, θα δώσει συνέντευξη στα τοπικά μίντια. Να δούμε τι θα πούν τώρα. Τι θα πούν. Θα πούν πάμε όλοι μαζί να νικήσουμε τον Πανετολικό. Αυτό θα πούν, αλλά δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι εδώ που φτάσαμε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα. Ας νικήσουμε εμείς τον Πανετολικό και τις επόμενες αγώνες. Πάμε πριν τον Πανετολικό, για πάμε λίγο να δούμε τη βαθμολογία τώρα, γιατί είναι απελπιστική η κατάσταση. Θα την πούμε όμως. Να την πούμε, δεν θα... Είμαστε τέσσερις βαθμούς. Νιώθω την ανάγκη να την κρύψω, αλλά ας την πούμε. Για πες. Είμαστε τέσσερις βαθμούς από τον. Από τους δύο τελευταίους. Από τους δύο τελευταίους, από τον Βόλο και από τον. Κηφισιά και 5 βαθμούς από τον. Πάμε. 18 έχει ο Πας Γιάννενα. 22 Βόλος και Κηφισιά, όπως είπες, έτσι. Ναι, ναι. 23 Πανετολικός. Και πάμε μετά 26 Όφη, 27 Πανσεραϊκός, 31 και 31 Αστέρας και Ατρόμητος. Έχουν τελειώσει όλοι αυτοί. Λοιπόν, εδώ να πούμε τώρα ότι πολλοί λένε ότι θέλει το σύστημα να ρίξει τον Μπέο. Αλλά άμα θέλει το σύστημα να ρίξει τον Μπέο, η πιο συστημική ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γενικά τα τελευταία χρόνια, είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν θα κάτσει να φάει διπλό από τον Βόλο. Να. Τον κυρίζει τον Βόλο. Αν θέλει το σύστημα να ρίξει τον Μπέο. Οπότε μην καθόμαστε σε τέτοια. Για πάμε, έτσι είναι. Πάμε στο τέτοια πράγματα. Πάμε στο παιχνίδι το δικό μας τώρα με τον Πανετολικό στους Ζωσιμάδες. Αυτό για μας είναι τελείωσε. Do it or die που λένε στο χωριό μου και στο δικό σου χωριό. Κερδίζουμε ή πεθαίνουμε. Τώρα, άμα χάσουμε και από το Πανετολικό, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει μετά περίπτωση. Ναι. Να μιλάμε για ζωσιμάδες. Για πες λίγο για αυτό το παιχνίδι. Τι πρέπει να γίνει. Καταρχήν, την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν εδώ, σου είχα πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ο Πανετολικός από τις Σέρες. Ναι, αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε και το έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι εμείς είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Οι άλλοι έχουν συμμάχους. Εμείς δεν τους έχουμε αυτούς τους συμμάχους. Είμαστε παντελώς μόνοι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι όλους τους αγώνες εμείς από εδώ και πέρα, που θα έπρεπε βέβαια να το είχαμε καταλάβει πολύ πιο πριν. Σωστός, πάμε από εδώ και πολύ πέρα. Πιο πριν, αλλά λέμε από εδώ και πέρα ότι θα είμαστε μόνοι μας εναντίον όλων. Εντάξει. Δεν υπάρχει σύμμαχος εμάς. Δεν υπάρχει. Εμείς θα πρέπει για να πάρουμε ένα χ ή ένα διπλό θα πρέπει να ματώσουμε. Οι άλλοι το παίρνουν ευκολάκι. Πήρε ένα εύκολο άσο 3-0 για παράδειγμα το Αγρίνιο, ο Πανετολικός, ναι. Ο οποίος να πούμε και ο Πασαρεκός έχει πάει και έχει κερδίσει 0-2 μέσα στη Λαμία. Για να μπορεί να δώσει το 3-0 το άνετο, το χαλαρό στον στον Πανετολικό. Τέλος πάντων, τώρα εδώ πώς θα παιχτεί το παιχνίδι, εκτιμά. Εμείς θα πάμε στα ίσα. Και πρέπει να το πάρουμε. Δεν υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει. Στα ίσα και θα πρέπει να καταλάβει και η διοίκηση, ναι. Στο αυτό που είπα πριν, και οι ποδοσφαιριστές τι έχουν και τι θα χάσουν αν χάσουν ένα τέτοιο αγώνα και αν χάσουν μια τέτοια κατηγορία. Εμείς το ξαναλέω, εγώ δεν πρόκειται να χάσω απολύτως τίποτα, ούτε σύμβλαση. Ούτε οι φιλάθλοι του Πας Γιάννενα. Θα χάσουν οι πιτσιρικάδες. Θα χάσουν οι πιτσιρικάδες. Θα παίζουμε με τα χωριά τώρα. Τα έχουν παίξει τα χωριά. Μια χαρά ήταν και στα χωριά. Μια χαρά περνάει. Καλά, αλλά και στο Θερμαϊκό. Σε Super League. Και στο Θερμαϊκό μια χαρά περνάει. Περάσαμε και πάνω και όπου γουστάρει. Μια χαρά περάσαμε. Και έχουν πάει και κομμένε και στον αστέρα. Δεν προετοιμάζω κανέναν. Για μένα εγώ είμαι στη Super League. Εγώ είμαι Super League. Εγώ, σαν Χριστόδουλος, θέλω να είμαι και θα είμαι Super League. Το ξέρω. Εγώ, κοίταξε να δυσβλάσει. Εγώ με τα παιδιά μου έπαιζα τάβλη και ήθελα να τα δαγκώσω στο λαιμό και την ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έκανε. Κερδίζει. Δεν υπάρχει. Εγώ είναι τέτοια η φτιαξά μου που θέλω να κερδίζω. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Ωραία. Και αυτό θα πρέπει να περάσει και στους ποδοσφαιριστές και στην ομάδα. Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα. Θα κερδίσουμε. Τέλος.
να κερδίσουμε για να έχουμε τις λίγες τις πιθανότητες να τις εξελίξουμε. Τους δαγκώνουμε στο λαρίκι, Βλάση. Τους έχουμε εδώ δαγκωμένους. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Μάλιστα. Εντάξει. Γιατί βαρεθήκαμε τις αυτοκτονίες. Αυτοκτονία στον ένα, αυτοκτονία στον άλλο. Έχουμε χάσει εδώ μέσα από τον Όφη 10 αυτοκτονίες φέτος. Χάσαμε από τον Αστέρα 2 βαθμούς. Από τον Ατρόμητο 2 βαθμούς. Πάμε στον Ατρόμητο. Χάνουμε 3 βαθμούς. Ναι. Εντάξει. Με το βέβαια και εκεί υπάρχει ένα. Εγώ θα σταθώ πάρα πολύ στην άσχημη διαιτησία με τον Ατρόμητο. Ναι. Είδα πρώτη φορά που ο υπόπτης σήκωνε offside και χωρίς να είναι offside. Δηλαδή είναι τρελό, γιατί συνήθως οι επόπτες, οι βοηθοί να το πούμε και έτσι όπως είναι το κανονικό, ναι. αφήνουν τη φάση, εξελίσσεται και μετά σφυρίζουν ή δεν σφυρίζουν ανάλογα ότι θα τους πει το VAR. Ναι. Εδώ είδαμε, σήκωσαν offside σε δύο περιπτώσεις, οι οποίες δεν ήταν offside καν. Αυτά δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει αθόρυβα για μας και δεν μπορώ να καταλάβω πώς περνάει και αθόρυβα από τη διοίκηση αυτό το πράγμα. Γιατί εκεί θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί αν έχεις γενικό αρχηγό ή αν έχεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος να έχει τα κότσα όπως είπες πριν, να μην πω εγώ την άλλη την έκφραση, να το κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε ότι δεχόμαστε παθητικά μια διαιτησία άσχημη, για μένα πάρα πολύ άσχημη. Ούτε καν 50-50, πάρα πολύ άσχημη διαιτησία. Ειδικά ο πρώτος ο βοηθός που είχαμε από εδώ ήταν. Τι να πω τώρα, εντάξει. Αλλά δεν αποτελεί αυτό ούτε πανάκια ούτε δικαιολογία. Έτσι. Έπρεπε να είχαμε ξεπεράσει έτσι και την αντίθετη άποψη που είχε ο βοηθός και την αντίθετη άποψη που μπορεί να είχαν κάποιοι. Αυτά έπρεπε εμείς να έχουμε τη δύναμη να τα ξεπεράσουμε. Μαζί σου. Δεν τα ξεπεράσαμε όμως. Δεν τα ξεπεράσαμε και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, για πες τώρα τα άλλα τα παιχνίδια, έχεις πρόχειρα τα άλλα παιχνίδια. Έχουμε Βόλος και Φυσιά. Βόλος και Φυσιά. Ένα κομβικό. Και οι δύο με 22 βαθμοί. Ναι. Με 22 βαθμούς είναι και ο Βόλος. Κομβικό μάτς, πολύ κομβικό μάτς και για τους δύο. Όφη Ατρόμητος, αδιάφορο και για τους δύο. Σέρες Τρίπολη, αδιάφορο και για τους δύο. Και πας. Πανετολικός. Βόλος και Φυσιά. Τι μπορεί να κάτσει, λες. Κοίταξε, τι τώρα, αν πάρουμε τώρα την, ότι ο Μπέος δεν την άφησε την ομάδα, που έλεγαν την άφησε την ομάδα ο Μπέος, την πουλάει, την κάνει, ξέρεις τα παραμυθάκια αυτό. Δεν φαίνεται αυτό, ναι. Άμα την άφησε την ομάδα, δεν κέρδιζε 0-2 μέσα στην Τρίπολη. Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα καθαρό άσο του Μπέο. Γιατί ο Μπέος είναι από τους ανθρώπους που ξέρουν το ποδόσφαιρο. Ξέρουν τη βρωμιά του ποδοσφαίρου και αναλαμβάνουν την ευθύνη σε αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Ξέρουν όλη τη βρωμιά του ποδοσφαίρου. Αν υπήρχε αθλητική δικαιοσύνη, ο Μπέος δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο αθλητικό στερέωμα, γιατί είναι η μοναδική ομάδα, ο Πανιώνιος, η προηγούμενη ομάδα που ήταν πρόεδρος, που στον αγώνα με τη Δυναμό Τεφλίδας τιμωρήθηκε για στημένο μάτς. Φεύγει λοιπόν ο Μπέος από τον Πανιώνιο, εξαφανίζεται ο Πανιώνιος. Και πάει και παίρνει μια ομάδα, σβήνει το, ας πούμε, το... Το μητρό του, τέλος πάντων. Καθαρίζει το βιογραφικό ακριβώς, του. Το αθλητικό του μητρό, το καθαρίζει. Ναι, ναι. Και πάει και παίρνει μια ομάδα το Βόλο και ξεκινάει από την αρχή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ούτε στην Ουγκάντα δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Εντάξει, τώρα, έτσι. Έγιναν, είναι εδώ όμως. Και βλέπεις ο Πανιώνας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και καλά κάνει και δεν υπάρχει ο Πανιώνας. Και χαιρόμαστε αφάνταστα που δεν υπάρχει ο Πανιώνας. Και ο φίλος μας ο Μιχάλης ακόμα περισσότερο. Έχουμε προηγούμενα παιχνίδια. Έχουμε τα θυματάκια μας. Έχουμε τα θυματάκια μας. Δεν υπάρχει Πανιώνας. Και καλά κάνει και δεν υπάρχει. Και βλέπεις έναν Μπέο ο οποίος μεγαλουργεί. Ουσιαστικά δεν υπάρχει στο μητρό τη UEFA, Βλάση. Δεν υπάρχει ούτε πρόεδρος Μπέος, ούτε αντιπρόεδρος, ούτε τίποτα. Τον Μπέο τον ξέρουμε εμείς εδώ. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Ωραία. Έξω δεν ξέρουμε ότι υπάρχει ο Μπέος. Και ωραία, κάνει αυτά που κάνει. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστόδουλε, κλείνουμε. Τι δεν κλείνουμε. Ανοίγουμε ένα κεφάλαιο. Το οποίο κεφάλαιο λέει κερδίζουμε τον Πανετολικό. Τέλος. Ναι. Για να δούμε. Τέλος. Να δούμε λίγο τις πιθανότητες, τις λίγες πιθανότητες που έχουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Έτσι. Οι λίγες πιθανότητες είναι σχετικά, Βλάση. Ναι. Μπορεί να είναι και πολλές. Πες μου το σενάριο. Ας κερδίζουμε. Πες μου το σενάριο. Εγώ στο λέω, έχουμε 4 βαθμούς διαφορά από τον Πανετολικό. Κερδίζουμε τον Πανετολικό. 5 έχουμε από τον Πανετολικό. Ναι. Κερδίζουμε τον Πανετολικό. Το πάμε στους 2. Ναι, πάμε στο... Κερδίζουμε το Βόλο που έχουμε 4 βαθμούς. Το πάμε στον ένα. Τελευταία αγωνιστική που θα κερδίσουμε. Ναι. Λοιπόν, κερδίζουμε την Κηφισσά. Ναι. 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος και πάμε και την Κηφισσά στον ένα. Ναι. Δεν χάθηκε τίποτα. Πρέπει να αφήσουμε 2 από κάτω. Θα αφήσουμε 3 από κάτω.
Δύο δεν αφήνουμε. Ή τρεις ή πέφτουμε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Όχι, δεν είναι ο τρόπος που σκέφτομαι, είναι μαθηματικός ο τρόπος. Αν θέλουμε να σωθούμε, θα βάλουμε δηλαδή έτσι όπως θα πάνε τα αποτελέσματα, θα αφήσουμε τρεις από κάτω. Θα κερδίσουν και αυτοί όμως και οι άλλοι. Και ο Βόλος θα κερδίσει και η Φυσιά τώρα, θα φύγει ψηλά. Ας κερδίσουν μετά, ξέρεις τι θα παίξουν μετά. Καναχή θέλουμε εκεί. Κοίταξε να δεις. Ο Βόλος μετά θα παίξει, να σου πω εγώ για παράδειγμα. Μετά εμείς θα παίξουμε Όφη Παζιάννα με τον αδιάφορο Όφη. Την επόμενη αγωνιστική θα παίξει και η Φυσιά Αγρίνιο. Μάλιστα. Θα παίξουν όλοι με όλους, Βλάση. Έτσι δεν είναι αυτό. Είναι δύσκολο πολύ έτσι. Έχουμε είναι δύσκολο. Πίσω, είναι πολύ, κοίταξε πολύ δύσκολο. Βλάση. Ρεαλιστικά, Χριστόδουλε. Ναι, κοίταξε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Σε γουστάρω. Δεν είναι. Αλλά είναι δύσκολο. Εγώ Βλάση, ζωή μου είμαι μαχητής. Αν δεν ήμασταν μαχητές, η Μπρούβα Γέρος, ο Παζιάννα θα είχε διαλυθεί από το 2000-2001. Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί κάναμε τους τηλεμαραθωνίους, κάναμε τον εκατό. Αν δεν ήμασταν, δηλαδή, αν ήμασταν ως φιοκάπτες, θα είχαμε διαλυθεί από τότε. Εμείς την ομάδα την έχουμε ψηλά. Και την έχουμε ψηλά μέσα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στην καθημερινότητά μας. Εδώ, Σάββατο βράδυ αποκριών, έβλεπες δηλαδή, μαζευτήκαμε 10 άτομα και γίναμε κόκαλο χωρίς να μιλάει ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Είχαμε ένα κοινό σκοπό. Έτσι, γίναμε κόκαλο έτσι, γιατί χάσαμε. Έτσι. Χάσαμε έναν αγώνα που έπρεπε τουλάχιστον να πάρουμε το βαθμό της ισοπαλίας. Δεν γίνονται αυτά. Πας για πάντα Super Link, έστω και αν πέσει, θα πω εγώ. Ναι. Τι να πει κανένας, τι να πει, να δούμε το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Η τελευταία μας ευκαιρία είναι αυτό. Το παιχνίδι πρέπει να το καταλάβει και ο Βασίλης και ο Γρηγορίο και πάνω απ' όλα οι παίκτες. Πρέπει να το καταλάβουν. Πρέπει να το καταλάβουν. Αυτό λέμε για κάθε παιχνίδι όμως. Ευχαριστώ πολύ, Χριστόδουλε. Σε ευχαριστώ θερμά, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που μας παρακολουθήσατε. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Να είστε γεροί, να είστε καλά. Καληνύχτα.